Αυξημένη σε σχέση με πέρυσι είναι η τουριστική κίνηση στη Θράκη εν ώψη της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Τόσο οι εκδρομές που θα επισκεφθούν την περιοχή, όσο και εκείνοι που θα αναχωρήσουν για άλλες πόλεις και χώρες, είναι ιδιαίτερα αυξημένοι από την περσινή χρονιά, αλλά και από τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Από τον προηγούμενο χρόνο ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι για το 2023 και έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα για την 25η Μαρτίου, για την Εθνική μας Επέτειο φέτος, είναι πολύ θετικά όλα τα μηνύματα. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα και στον εισερχόμενο τουρισμό, αλλά και στους ανθρώπους του Εύρου, τους Ευρύτες, τους στρατιώτες, οι οποίοι ταξιδεύουν όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στην μεριά της Τουρκίας λόγω του Πατριαρχείου και των ημερών, ενώ τους χαιρετισμούς στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Και στη συνέχεια έχουμε μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι της Ελλάδος. Οι Ευρύτες πάντα ταξιδεύανε. Είχαμε μια μικρή διακοπή λόγω αυτής της κατάστασης με το COVID. Θεωρούμε πως έχουμε επανέλθει στα νούμερα προ-COVID περίοδου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι λόγω της ομαδικής εργασίας που έχουμε κάνει με τη συμβολή και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και την συμβολή της περιφερειάς μας, τη σήμερον ημέρα με αυτή την ομαδική εργασία που έχει γίνει, τα νούμερα μας έχουν αυξηθεί αρκετά και έτσι λοιπόν έχουμε να πούμε ότι ο τουρισμός αναπτύσσεται και για τον εισερχόμενο τουρισμό αναφέρομαι, αλλά και για αυτούς που θέλουν απλά να ταξιδέψουν με τις οικογένειές τους ή μεμονωμένα κάπου Ελλάδα ή Βαλκάνια ή Τουρκία. Οι τουρίστες που προτιμούν να επισκεφθούν τη Θράκη αυτή την περίοδο είναι ως επιτοπλίστων από τα Βαλκάνια, ενώ στον Εύρο υπάρχουν αυτές τις ημέρες και πολλά παιδιά από εκδρομές σχολείων από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα επισκεφτούν τον Εύρο τη Θράκη είναι από τα Βαλκάνια, δηλαδή ενώ Ρουμανία, Βουλγαρία και εν συνεχεία οι Τούρκοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως στα City Breaks το επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Οι μαθητές μας από δημοτικά, γυμνάσια κατά βάση όμως και λύκεια, έρχονται εδώ στην Αλεξανδρούπολη ή εν συνεχεία δίπλα στο κομμάτι της Θράκης, ενώ Κομοτηνή ή Ξάνθη, και έτσι ταξιδεύουν και βλέπουν τα πιο σημαντικά μέρη στην Θράκη.